Πρόεδρο της Βουλής, τι θα γίνει με το θέμα της εξαίρεσης του κυρίου Τζανακόπουλου και του κυρίου Πολάκη από την Επιτροπή που έχει θέσει η πλειοψηφία. Θα πάμε έτσι μέχρι τέλους? Εξαρτάται ποια θα είναι η στάση της πλειοψηφίας, γιατί δεν είναι ένα θέμα που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, η όλη μεθόδευση από μεριάς της κυβέρνησης σε ένα παραδεδεγμένο σκάνδαλο, ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, παραδέχθηκε ότι τα πήραν η πολιτική, αλλά αυτό ήταν για να σώζονται ζωές. Δημιούργησε την ανάγκη στη Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει έναν αντιπερισπασμό, μιλώντας για σκευωρία. Άρα, από την αρχή, η μεθόδευση της κυβέρνησης δεν είναι τέτοια που πείθει, νομίζω, τον κάθε καλόπιστο Έλληνα ότι είχε ως σκοπό να διαλευκάνει ένα πραγματικό σκάνδαλο, αλλά να δημιουργήσει μια συζήτηση γύρω μια υποτιθέμενη σκευωρία. Σε αυτό τώρα καθένα αυτό το θέμα. Τι προέκυψε? Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, αλλά και την κοινή λογική, όταν συστήνεται μια εξεταστική ή μια προανακριτική επιτροπή, τα κόμματα είναι αρμόδια για να επιλέξουν τα μέλη που θα τους εκπροσωπήσουν. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ζήτημα εξαίρεσης των δύο κατεξοχήν αρμοδιότερων εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόντες σε μια παρόμοια επιτροπή. Το μεν κύριο Πολάκη, γιατί ήταν αναπληρωτής υπουργός υγείας, τον κύριο Τζανακόπουλο, γιατί είναι ένας από τους πολύ καλούς νομικούς που έχουμε. Το ότι δεν δημιουργήσαμε εμείς θόρυβο, αλλά ουσιαστικά αντιδράσαμε σε κάτι που είχε το χαρακτήρα, μπορεί να πει κανείς, κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, μπορεί να το δει κανείς από το γεγονός ότι όχι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καταψήφισε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είχαμε και από πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, που δεν ανήκει στο δικό μας κόμμα, ανήκει στο Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Καστανίδη, μια σαφή καταδίκη των μεθοδεύσεων αυτών. Άρα, να είμαστε καθαροί. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μιλά ότι επιθυμεί τάχα συγκλήσεις, όπως κάνει σε ορισμένα άλλα πεδία συζήτησης, και με την πραγματική τακτική της να υπονομεύει αυτό το κλίμα, τουλάχιστον κοινοβουλευτικής ηρεμίας. Στις αναφορές περί χούντας και κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος. Αν συμμερίζεστε. Όχι. Την λέξη χούντα εγώ δεν θα την έλεγα. Αλλά ομολογώ όμως ότι θα έφτανα στα όρια να μιλήσω για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως και έκανα. Πάντως, να θυμίσουμε έτσι στους τηλεθεατές μας. Αλλά μισό λεπτάκι, για να μην φανεί ότι έχουμε διαφοροποίηση με τον συνάδελφο που το είπε. Ο καθένας μας έχει το ύφος του, προφανώς. Από την άλλη, να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τους δύο από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ότι είναι εν ολίγης εγκαλούμενοι στην υπόθεση. Ο κύριος Πολάκης για τις δηλώσεις που έχει κάνει, ο κύριος Τζανακόπουλος γιατί βρέθηκε στον Άριο Πάγο ενώ ήταν σε εξέλιξη όλη η ιστορία, και δεν θα πρέπει να είναι εκεί ενώ εκκρατάζονται οι μάρτυρες. Σας θύμισαν δε ότι ανάλογη στάση είχατε κρατήσει κι εσείς και είχατε ζητήσει εξαίρεση το 2010 σε μια εξεταστική επιτροπή που είχε δημιουργηθεί για άλλο θέμα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μα όχι εμείς. Είχε τεθεί ένα ζήτημα τότε και πάλι το ΠΑΣΟΚ είχε αντιδράσει έντονα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είχε τεθεί από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρόμοιο ζήτημα. Ήδη τα περιστατικά στα οποία αναφερθήκατε είναι περιστατικά που δείχνουν μια πολιτική άποψη. Δηλαδή, επειδή ο κύριος Πολάκης είχε τις πολιτικές απόψεις που είχε και τις εξέφρασε με το έντονο προσωπικό του ύφος, είναι λόγος να μην είναι παρόν σε μια διαδικασία που τον έχει ορίσει ο πρόεδρος του κόμματός του? Ποιος νομίζει ότι αυτό θα καταλήξει σε μια τίμια διαδικασία? Τώρα, κύριε Κατρούγκαλε, ερμηνεύεται από πολλούς, δεν ξέρω εσύ θα μας πείτε, η επιστολή που έστειλε ο τέος πρωθυπουργός προς τον κύριο Τασούλα, ότι κρατάει αποστάσεις. Μα ακριβώς το αντίθετο. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο των θεσμών. Βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι που το χαρακτήρισα και ο ίδιος, και αυτή είναι η κοινή μας αντίληψη, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και αναφερθήκαμε σε αυτόν που έχει τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της Βουλής, τον πρόεδρο της Βουλής. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να αντιδράσει ένα κόμμα που θέλει να μείνει στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας αλλά και της θεσμικής κοσμιότητας? Ο κύριος Τασούλας νομίζω έκανε γνωστό ότι μέχρι την Παρασκευή θα απαντήσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πολιτικά και νομικά είπε, χωρίς όμως να μπαίνουμε σε ένα δρόμο τραμπουκισμών. Τώρα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σπυράκη για το θέμα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία θα το πάει έτσι μέχρι τέλους? Δηλαδή δεν πρέπει να είναι επουδενή οι δύο